με κόσμο από το Περιστέρι και μπράβο τους, με κόσμο δικό μας που βοήθησε, θύμισε μεγάλο μάτς. Λοιπόν, ο ΑΣΚ Καρδίτσα Μέλια Αττική, πριν 2-3 χρόνια λοιπόν ήταν στο τοπικό, έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια με τους φιλάθλους της, τη διοίκηση, με τους ανθρώπους της, και έφτασε σήμερα να κάνει μια μεγάλη μάχη, να δώσει μια γιορτή με το μεγάλο Περιστέρι, το ιστορικότατο, την ομάδα του ρεκόρ, την ομάδα που έχει σημάσει τα πάντα και η ομάδα που είναι τέτοια η δυναμική της που μπορεί να φτάσει πολύ πολύ ψηλά στην Αλφάνεια και τους στοχόμαστε μέσα από την καρδιά της. Μια ομάδα που όσο κοστίζει ο Κίκη Κλάρκ, πολύ περισσότερο κοστίζει ο Κίκη Κλάρκ από όσο το αγωνιστικό τμήμα όλο το δικό μας. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, παρόλο το λαθασμένο συμβασμό που δείξαμε, γιατί πρέπει να ήμασταν πιο αγωνιστικοί στο μάτς, αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο σαν μούδιασμα που δεχτήκαμε ένα 0-12, νομίζω ότι κάναμε συγκινητική προσπάθεια. Παλέψαμε, καταπληκτική προσπάθεια, φτάσαμε το μάτς στους 5 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 πόντους, το 65-60, χωρίς να πάρουμε μεγάλα σουτ, χωρίς να πάρουμε σφύριγμα. Και εκεί πέρα πάλι μας έβαλαν δύο φοβερά σουτ, ένα ο Σκοβίλης και ένα ο Κίκη Κλάρκ, και νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να ξαναγυρίσουμε το μάτς. Δεν έχει σημασία η διαφορά αν θα είναι 5, 10, 15, σημασία έχει ότι εμείς θέλαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Η Καρδίτσα λοιπόν ήταν η μεγάλη νικήτρια του σημερινού αγώνα, γιατί ήδη τη σημαίνει μεγάλη ομάδα, και συγχαρητήρια στο Περιστέρι που πέρανε την 22η νίκη σερία, αν δεν κάνω λάθος, και πιθανώς άμα συνεχίσει έτσι θα καταρρύψει όλο το ρεκόρ. Εμάς μας περιμένει ένα τεράστιο μάτς με τον Παπάγο εδώ το άλλο Σάββατο. Εύχομαι να έχουμε υγεία, γιατί τα παιδιά κάνουν τρομερή προσπάθεια και είμαστε λίγοι. Είναι ένα μάτς που δεν υπάρχει επιστροφή για μας, και ο κόσμος αν σήμερα ήταν εδώ, το Σάββατο πρέπει να είναι και άλλοι τόσοι εδώ με τον Παπάγο. Το θέλουμε και θα κερδίσουμε το Σάββατο.